η περιφέρεια Αττικής είναι αυτή που θα δώσουμε εμείς τη δυνατότητα να τη σέβονται όλοι. Έχω ακούσει και εκεί διάφορα, ότι πληρώνουμε τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της εκπαίδευσης και καλά κάνουμε, ενώ πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά, έτσι, νίκια, φώτα, τηλέφωνα, έπιπλα, μεγάλες πολυθρόνες, okay. Αλλά και συγχρόνως ότι κάποιοι μιλούν απαξιωτικά απέναντί μας και το έχω δει σε αρκετούς τομείς. Όποιος τολμά, εφόσον είμαστε σωστοί, να μας μιλά απαξιωτικά, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Και θα παρακαλέσω όλους τους διευθυντές, όλους τους προϊστάμενους, όλους τους εργαζόμενους, αλλά κυρίως το πολιτικό προσωπικό, όταν κάποιος ασχημονεί ή κάνει bullying κοινώς σε εργαζόμενό μας, ανέτεια, θα είμαστε απέναντί του. Και θα το φτάνουμε και ψηλά. Διότι η περιφέρεια Αττικής έχει πολλές αρμοδιότητες, πολλά βάσανα, πολλά προβλήματα και ο καθένας δίνει καθημερινό αγώνα για να τα επιλύσει. Δεν μπορούμε σε αυτή την επίλυση να ακούμε και κάποιους τους οποίους και τους πληρώνουμε και δεν μας αποδίδουν τίποτα και δεν μας σέβονται. Δεν γίνεται 3-3. Αυτό θα τελειώσει. Άλλο να επιδοτήσω τον υπηαγωγείο και το παιδί μου και άλλο να επιδοτώ δομές που θα έπρεπε να έχει άλλο υπουργείο και να μας ρίζουν κιόλας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και υπό αυτή την έννοια θα παρακαλέσω, όταν υπάρχουν, γιατί πήγα ας πούμε, κάποιος είπε, έναν εργαζόμενο, ο διευθυντής του τάδε τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα λοιπά, έβρισε τον υπάλληλό μας. Ή ξέρω εγώ, του κλείσε το τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω, το λέω συμβολικά, ότι εδώ όλοι μαζί θα διορθώσουμε τα ζητήματα και απλώς πιάνω και αυτό. Δεν είναι το μέγιστο, προφανώς, αλλά είναι και αυτό. Υπό αυτή την έννοια, θέλουμε, εάν χρειαστεί και εγώ να πάρω την υπουργό ή να πάρω αυτούς τους μεγαλοσχήμονες οι οποίοι είναι ασεβείς απέναντί μας, θα το κάνω. Διότι με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε την αυτογνωσία μας, αλλά κυρίως να μεταδώσουμε το σεβασμό που πρέπει να μας έχουν οι άλλοι. Και αυτό θα γίνει μέσα από το έργο μας. Όπως ακριβώς είχα πει σε αυτό το αμφιθέατρο και παρεξηγήθηκε την τρίτη μέρα μετά την ορκομοσία, φαίνεται δεν ορκίστηκα καλά, ότι είπα θα μεταφέρω, θα μεταδώσω, θα μεταπάρω ένα υπάλληλο από εδώ, θα τον πάω εκεί. Λοιπόν, αφού δεν το είπα, είπα ότι δεν θέλουμε κισέ. Εμείς σαν οικογένεια να δούμε πώς ακριβώς θα βελτιώσουμε ο πολίτης να μπορεί να εξυπηρετείται καλά. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ουρά τριών ωρών εδώ, αυτό πρέπει να το διορθώσεις μέχρι να βελτιώσεις όλες εκείνες τις συνθήκες ή το μοντέλο που αλλάζοντάς το. Άρα, εκεί, όπως μου είπε και ο διευθυντής εδώ των μεταφορών, κάποιες φορές μπορεί να πάνε κάποιοι υπάλληλοι από εδώ για να κάνουμε τις 3 ώρες μία ώρα. Για φανταστείτε, βάλτε τον εαυτό σας να περιμένουμε 3 ώρες από ένα κισέ σε οποιοδήποτε φορέα. Τι θα πούμε, χάρη, δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν τρέπονται λιγάκι. Θα χάσω το μεροκάματό μου για να δώσω ένα παράβολο, δεν ξέρω τι θα δώσω, και θα χάσω 3 ώρες. Δεν είναι κράτος αυτό. Άρα, προφανώς χρειαζόμαστε προσωπικό και θα το επιδιώξουμε, γιατί κάνουμε μια κατηγοριοποίηση χτινιάτρους, γεωπόνους, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε τους ελέγχους. Άλλο υγειονομικό προσωπικό, διοικητικούς, επόπτες, κοινωνικούς λειτουργούς, πληροφορικάριους. Έχουμε καταγράψει τι πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Αλλά συγχρόνως, μέχρι αυτό το προσωπικό να έρθει ή να διεκδικήσουμε για να έρθει, θα πρέπει να δούμε την εύρυθμη λειτουργία της εικόνας της οικογένειάς μας απέναντι από το σπίτι μας, έξω από το σπίτι μας, στον πολίτη. Άρα θα παρακαλέσω στο σημείο εκείνο τις διαδικασίες του τομέα και όχι δεν φτάσαμε να πάμε σε άλλους τομείς, να δούμε την εύρυθμη λειτουργία σε σύνθεση και συνεννόηση.
Έτσι λοιπόν, δεν θα πάω στο ότι είναι δυνατόν σήμερα η περιφέρειά μας, ακόμα και για τα αρχεία, να έχει εξαόρροφα κτίρια που πληρώνουμε εμείς όλοι και εσείς για να έχει αρχεία, ενώ θα έπρεπε να τα είχε κάνει ψηφιοποίηση. Βέβαια δεν τα κάνει η περιφέρεια Αττικής, ποιος θα κάνει ψηφιοποίηση ρε παιδιά, η τα Ιόνια νησιά, ποιος θα κάνει ψηφιοποίηση. Και ακούω, στον δυτικό τομέα έχουμε λέει δύο υπόγεια που δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα, βάζουμε τα αρχεία. Τα βρίσκεται τα αρχεία, είναι αφύλακτα λέει, κάποιοι χάθηκαν, ξέρετε τώρα τα ποντίκια εκεί γύρω γύρω, έβρεξε και λίγο, φύγανε, τα παρέσυρε. Τότε δεν είναι αρχεία, είναι... Αποθήκη. Πώς, αποθήκη. Βοηθήστε με. Αποθήκη. Λοιπόν. Άρα, θα δώσουμε κεντρικές λύσεις αυτά. Θα δώσουμε κεντρικές λύσεις στα αυτοκίνητα. Θα προσπαθήσουμε νομοθετικά, μέχρι να πάρουμε οδικούς, να μπορεί όσοι θέλουν και μπορούν να πάρουν την αδειοδότηση για να μπορούν να οδηγούν. Μέσα από αποφάσεις, οι οποίες να δώσουν νομιμότητα σε αυτό, στο πλαίσιο της νομικής μας υπηρεσίας. Θέλω χωροταξικά να δούμε ένα κεντρικό τομέα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις δικές σας λειτουργίες στο επίπεδο του χώρου. Έχω δει απίθανα πράγματα και μου έχουν περιγράψει απίθανα πράγματα. Θεωρώ ότι ο λειτουργός, για να είναι λειτουργός, πρέπει να λειτουργεί σωστά. Υπό αυτή την έννοια, έχουμε να απορροφήσουμε πάρα πολλά κονδύλια, που όταν βρέχουν κονδύλια εμείς κρατούσαμε ομπρέλα. Είτε στο επίπεδο του πολιτισμού μέσα από την Κομισιόν και ήδη πρέπει να σας πω και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με άλλους παράγοντες επιτρόπους έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό. Υπάρχουν κονδύλια για ανθρωπιστικές δυνατότητες και λύσεις. Και υπάρχουν και κονδύλια για πολλά έργα τα οποία πρέπει να επιτελεστούν. Δεν θα μπω στη διαδικασία της διαχείρισης στερεών αποκλήτων μόνο, δεν θα μπω στο ζήτημα της μελέτης και διευθέτησης των ρευμάτων που βρέχει και πλημμυρίζουμε και κανείς δεν το έχει εξετάσει, δεν θα μπω σε αυτά, αλλά θα μπω στο επίπεδο των έργων υποδομής και της γρήγορης λειτουργίας μέσα από τη δική σας προσπάθεια. Άρα λοιπόν, θα ήθελα σήμερα, στην πρώτη μας συνάντηση, να πω ότι θα υπάρξουν συναντήσεις στον κεντρικό τομέα με τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές ανακλάδου διεύθυνσης, για να μπορέσουμε να χαράξουμε κεντρικές πολιτικές εφαρμογής. Σε αυτό θα υπάρχει και ένας συντονιστής εντεταλμένος εκ του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, για να βοηθάει όπου μπορεί να μεταφέρει το πολιτικό κομμάτι πέραν των αντιπεριφερειαρχών, για να μπορούσουμε να έχουμε μια ομοιογένεια στο επίπεδο λειτουργίας κάποιων διευθύνσεων. Να παίρνουμε την ενημέρωση, να δίνουμε το αποτέλεσμα. Είναι επίσης πρόθεσή μου να έρχομαι, το έχω πει και το πρωί, το είπαμε, εναλλάξ μία φορά τη βδομάδα να πηγαίνω σε βάθος χρόνου σε κάθε τομέα. Να κάθομαι όλη την ημέρα μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και όλους εκείνους που θα πρέπει για να δούμε σε βάθος μερικά ζητήματα στο επίπεδο της λύσης. Για να έχω ήδη ανάποψη και να μπορούμε να κάνουμε γρήγορες κινήσεις σε ό,τι χρειάζεται. Επίσης, θέλουμε και θα συνδέσουμε την περιφέρεια με δίκαιο τρόπο, ομοιοειδή τρόπο με τους 66 Δήμους. Εμείς πιστεύουμε ότι η περιφέρεια Αττικής είναι η περιφέρεια με τους 66 Δήμους γροθιά, διότι αποτελούν μία συμπαγή δύναμη διεκδίκησης αλλά και συγχρόνως ισότιμης ανάπτυξης όλης της Αττικής μας. Προφανώς, στην Αθήνα και στον κεντρικό τομέα για τον οποίο μιλάμε υπάρχουν ιδιαίτερα ιστορικά και πολιτισμικά κτίρια και εγκαταλειμμένα κτίρια. Υπάρχουν πολλά
πάνω σε αυτό το τομέα, δεν θέλω να σας κουράσω και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Άρα λοιπόν, για πολλούς λόγους θα τα λέμε συχνά. Σε αυτό το ταξίδι είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλουμε να ζήσουμε καλύτερες μέρες σαν πολίτες, αλλά και καλύτερες ώρες σαν εργαζόμενοι και εμείς ως αιρετοί. Οι πόρτες μας, και αυτή είναι η δική μου διάθεση και εντολή, θα είναι ανοιχτές. Θα είμαστε παντού, όπου χρειάζεται να είμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το δικό σας έργο. Ο Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, θα είναι παντού, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε εσάς και τους πολίτες. Πάμε για μια άλλη περιφέρεια Αττικής. Την περιφέρεια που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα και εγώ πιστεύω μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη. Εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός, εδώ γεννήθηκαν οι αξίες, εδώ γεννήθηκαν τα πάντα και μεταλαμπαδεύτηκαν παντού. Δεν μπορεί εμείς σήμερα να είμαστε το τελευταίο βαγόνι της ανάπτυξης Ευρώπης. Η ανάπτυξη λοιπόν περνάει από όλους μας. Και σας λέω πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε υπουργείο σήμερα της χώρας. Η ανάπτυξη της Αττικής που μπορεί να γίνει καλό παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους, περνάει από εμάς. Από εσάς, από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα προσωπικό στοίχημα όλων μας μέσα σε μια διάθεση συνύπαρξης, συνέβρεσης και ενότητας. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν σας καλώ όλους, θέλω να είσαστε όλοι, δεν περισσεύει κανείς και είμαι αισιόδοξος ότι κάθε χρόνο που θα κάνουμε τον απολογισμό μας, γιατί θα κάνουμε απολογισμό κάθε χρόνο των τομέων και προφανώς της Περιφέρειας Αττικής, θα είμαστε συνεχώς πιο χαμογελαστοί μέσα στο βάθος του χρόνου της δικής μας συνεργασίας, της δικής μας πολιτικής και των δικών μας πράξεων. Καλή δύναμη, υγεία σε κάθε μία, καλή δύναμη και καλό έργο και προχωράμε μπροστά για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.